Να ξέρετε ότι ο Νίκος είναι γερμένος για τα δύσκολα. Χρόνια εκαμίτης, δεν το έχει πει, που ξέρει την Κρήτη από το Ελαφωνήσι μέχρι τη Σιτία. Ανέλαβε και επίσημα καθήκοντα Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Κρήτης ο υποστράτηγος Νικόλαος Σπυριδάκης. Εμείς θα κάνουμε μια νέα αρχή. Δεν σας κρύβω ότι νιώθω δόκιμος με ένα σφίξιμο στο στομάχι. Σαν να ξεκινώ για πρώτη φορά. Ο ίδιος περιέγραψε κατά τη διάρκεια της τελετής παράδοσης παραλαβής με σαφήνεια το στόχο του για μια αστυνομία παρούσα και αποτελεσματική. Και για να γίνει αυτό πρέπει να είμαστε, να λειτουργούμε σωστά, να είμαστε επαγγελματίες, δυνατοί και ασφαλείς. Ώστε ο κόσμος να πει μια καλή κουβέντα για μας και η αστυνομία, οι συνάδελφοι να πούνε μια καλή κουβέντα για τους δικητές τους. Σε κανέναν από εμάς δεν νομίζω να λένε πού εργάστηκες. Όλοι μας λένε πού υπηρετείτε. Εμείς λοιπόν υπηρετούμε τον πολίτη. Παράλληλα σημείωσε την ανάγκη καλής συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων. Κανένας μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα. Όλοι μαζί, όχι μόνο η αστυνομία, οι φορείς, όλοι πρέπει να δείξουν ένα πρόσωπο στην κοινωνία. Σε κλίμα συγκίνησης, ο απερχόμενος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης μίλησε για την πορεία του στο σώμα, σημειώνοντας πως γνώμονάς του όλα αυτά τα χρόνια ήταν πάντα το αίσθημα ευθύνης και η προσφορά του στον πολίτη και τον τόπο. Στη θητεία μου ως αστυνομικός διευθυντής επί εξαρτία και 2 έτη ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, διαχειρίστηκα δύσκολες καταστάσεις. Ιδεχθεί εγκλήματα, εγκληματικές οργανώσεις, φυσικές καταστροφές, μέτρα πανδημίας, συλλαλητήρια, μέτρα υψηλών προσκεκλημένων και πολλά άλλα και χρειάστηκε να πάρω σημαντικές αποφάσεις για την κοινωνία. Όμως πάντα καταφέραμε να τις φέρουμε εις πέρας με γνώμονα τον άνθρωπο και με σεβασμό στην πολιτιμότητα της ανθρώπινης υπόστασης. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου που με στήριξαν και υποστήριξαν το έργο μου, τις στρατιωτικές και πολιτικές υπηρεσίες που συνεργάστηκαν. Επίσης, σημαντική συνοδοιπόρη μου ήταν και η οικογένειά μου, η σύζυγός μου και ο γιος μου και η κοντινή μου φίλη επενδύσει τη ζωή μου. Μιλώντας για το διάδοχό του, έκανε λόγο για έναν επιτυχημένο αξιωματικό και έναν ευγενή και συνεπή άνθρωπο. Είχα την τύχη και την τιμή να σας έχω στρατηγό τα τελευταία 2 χρόνια και αυτό που θέλω να σας πω ότι αυτό τα δύο χρόνια που συνεργαστήκαμε κράτησα 2-3 πράγματα. Οι καθαρές σχέσεις που είχαμε, ο σεβασμός, η ψυχραιμία στα δύσκολα και στα εύκολα και στις όμορφες στιγμές, η χαμηλή τόνη.